Η Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου είναι μία από τις πιο γνωστές Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου, αλλά και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Τη συναντήσαμε με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση Nordost, την οποία ανεβάζει το θέατρο τέχνης Καρόλου Κουν και αναφέρεται στην τρομοκρατία των τρομοκρατών, αλλά και στην τρομοκρατία των εκλεγμένων κυβερνήσεων. Νομίζω ότι η τρομοκρατία είναι ο πόλεμος του σήμερα. Εμένα ένα πράγμα το οποίο με συνταράζει κάθε βράδυ που διηγούμε την ιστορική αυτή στιγμή, ας πούμε, της εισβολής των Τσετσένων στο θέατρο, στη Ρωσία, σκέφτομαι ότι αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί χθες, θα μπορούσε να συμβεί σήμερα ή αύριο και οπουδήποτε. Έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος γεννάει την τρομοκρατία, την συντηρεί και τη χρειάζεται, γιατί είναι καλό για την εξουσία να υπάρχουν φοβισμένοι πολίτες. Είχα να συνδυάσω συγχρόνως και την πολιτική άποψη της Σταμάρα για την προδοσία ενός κρατικού μηχανισμού απέναντι στους πολίτες της χώρας της και την ψυχραιμία του γιατρού στο να βοηθήσει, αλλά και την ταραχή της μάνας που το παιδί της βρίσκεται μέσα και πλέον βρίσκεται και η μητέρα της μέσα. Ήταν λίγο πολύπλοκο όλο αυτό το σύστημα και κάποια στιγμή στις πρόβες με έπαιρνε από κάτω καμιά φορά η ταραχή, ας πούμε. Πιστεύω ότι όπως και στη ζωή καθρεφτιζόμαστε σε αυτόν που έχουμε απέναντί μας και είμαστε διαφορετικοί ανάλογα με το ποιος είναι απέναντί μας, έτσι και ένας ρόλος μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σημαντικά όταν έχεις σημαντικούς παρτενέρ απέναντί σου. Αλλιώς δεν υπάρχει ο ρόλος. Αλλιώς είναι ένα ωραίο κείμενο στη βιβλιοθήκη σου. Δεν ξέρω εγώ να παίζω χωρίς να έχω ένα ολόκληρο βλέμμα απέναντί μου. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι και το πιο δύσκολο πράγμα στο θέατρο, ειδικά, ένα ολόκληρο βλέμμα. Εμένα μου αρέσει πολύ το κλασικό ρεπερτόριο. Δύσκολα συναντώ σύγχρονα κείμενα που να με αφορούν, ας πούμε. Όταν δουλεύεις με ένα σύγχρονο κείμενο, συχνά τα κείμενα αυτά, τουλάχιστον αυτά που έχουν πέσει στην αντίληψή μου, ζητούν ρεαλιστικές προσεγγίσεις. Εμένα ο ρεαλισμός σαν κίνημα αισθητικό είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά ιδιαίτερα. Το θέατρο είναι πληθυντική τέχνη με την έννοια ότι είναι συνύπαρξη πολλών τεχνών μαζί και πιστεύω ότι αργήσαμε να ανοιχτούμε σε αυτές τις συνεργασίες όπως είναι, ας πούμε, η εικόνα και ο χορός. Είμαι ένα πάζλα. Είμαι ένα πάζλα των ανθρώπων που με ενέπνευσαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένα πάζλα από κομμάτια των ανθρώπων που με ενέπνευσαν και αυτοί είναι όχι μόνο συνεργάτες, αλλά και φίλοι μου.